Χαίρομαι πάντα όταν ακούω τον Γιώργο τον Γλιτζά, γιατί μας απογειώνει και μας μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο που είναι ικανός να μας καθοδηγήσει στην καθημερινότητά μας και να κάνουμε πράγματα πρακτικά. Και αυτά τα πρακτικά πράγματα που προσπαθήσω να παρουσιάσω είναι αποτέλεσμα της δουλειάς εκατοντάδων ανθρώπων στην Καρδίτσα πολλά χρόνια. Να φανταστείτε ότι η Αναπτυξιακή ιδρύθηκε το 1949. Από τα πρώτα της χρόνια άρχισε να υποστηρίζει συλλογικές δραστηριότητες. Και αν θέλετε και γι' αυτό ιδρύθηκε από τους τοπικούς φορείς, ιδρύθηκε ακριβώς για να υποστηρίζει τέτοιες διαδικασίες. Καταλήξαμε σήμερα λοιπόν να μιλάμε για το οικοσύστημα συνεργατισμού, το οποίο περιλαμβάνει 12 αγροτικούς συνδεσμούς, 3 αστικούς συνδεσμούς, μία ενεργειακή κοινότητα, ένα ενεργειακό συνδεσμό, δηλαδή δεν έγινε μόνο ενεργειακή κοινότητα στην διαδικασία, 2 δασικούς συνδεσμούς, δραστηρίους, υπάρχουν 20, 3 κινησέρ, 5 αστικές μικροσκοπικές εταιρείες, 6 λόγους σωματεία που έχουν σχέση με παραγωγικές διαδικασίες, γιατί σύλλογοι και σωματεία στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 250, μία ένωση συλλόγων, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, αυτοί οι 250 σύλλογοι που σας είπα, που είναι σε κάθε χωριό, έχουν κάνει ένα δευτεροβάθμιο όργανο, που λέγεται Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας. Άτυπες ομάδες νέων και υποείδες συνεταιρισμοί. Είναι δηλαδή ένα δυναμικό σύνολο, το οποίο εμπλουτίζεται συνέχεια και βέβαια υπάρχουν, όπως και στη ζωή, και κάποιοι θάνατοι, να το πω έτσι. Κάποια εγχειρήματα μπορεί να μην ολοκληρωθούν ή κάποιοι συνεταιρισμοί που δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν, ας πούμε, αποσύρονται. Γεννήθηκε λοιπόν μετά από την κατάρρευση της άλλοτε ισχυρής Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Συνδεσμών Συλλόγων Καρδίτσας. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες ενώσεις, ένα δίκτυο συνδεσμών, ένα έως 3 συνδεσμούς σε κάθε χωριό, δηλαδή υπήρχαν χωριά μεγάλα που είχαν και αγροτικό συνδεσμό και κοινωνικό συνδεσμό και δασικό συνδεσμό, ανάλογα με τις πρωτοαγωγικές πηγές που είχε κάθε χωριό, και το οποίο είχε ένα δευτεροβάθμιο επίπεδο, την Ένωση Συνδεσμών που διέθετε εργοστάσια, κοινοποιία, οικιστήρια, εξαρτήρια κλπ. Όλο αυτό το σύστημα κατέρευσε στη δεκαετία του 80. Και ακόμα και σήμερα αυτό το σύμπλεγμα είναι υπό εκαθάριση. Το γιατί δεν είναι της ώρας, να το πούμε. Έχει εξήγηση, άλλωστε το ίδιο συνέβη και σε όλη τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα χωριά μας κατέρευσαν σε όλη τη χώρα, σχεδόν ειδικά στα ορεινά, εξαφανίστηκαν, υπάρχουν άδεια χωριά πια. Το ίδιο συνέβη και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν, δεν υπάρχουν πια. Και είναι, αν θέλετε, και πιο συχνό το φαινόμενο. Κάθε μέρα ακούμε, ας πούμε, να πει μια πολύ μεγάλη. Άρα είναι σύνδετο το φαινόμενο, γι' αυτό δεν θα ασχοληθούμε τώρα σε αυτή τη στιγμή, θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά είναι χρήσιμο να το συζητήσουμε κάποια στιγμή για να δούμε τι συμβαίνει στη ζωή μας. Και σε σχέση με αυτό που λέει ο Γιώργος, θα πει η οικονομία τελικά. Είναι ένα πράγμα δυναμικό για το οποίο δεν εξηγείται γραμμικά. Αυτό λοιπόν το οικοσύστημα συνεργατισμού έχει αρχίσει και είναι γνωστό σε πανελλήνιο επίπεδο και όχι μόνο. Βέβαια, έγινε γνωστό σε πανελλήνιο επίπεδο όχι κυρίως με την δράση τη δική του, αλλά με δράση άλλων φορέων. Το Ίδρυμα Χάνι Μπέλλας, για παράδειγμα, έβαλε το δαχτυλάκι του σε αυτό. Μέσα από προσκλήσεις για παρουσίαση αυτών των δραστηριοτήτων στα φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε άλλες ευκαιρίες. Και το Δημαντέρ και λοιπά. Δηλαδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, βοήθεια έξω από το οικοσύστημα για να προβληθεί το αυτό καθεστώ. Το ίδιο το οικοσύστημα δεν είχε ποτέ στρατηγική προβολή στην οικοσύστημα. Έχει γίνει αντικείμενο τηλεοπτικών εκπομπών και το Δημαντέρ.
αποτελεί ισχυρό στοιχείο ταυτότητας του νομού, ήδη προσελκύει πολλούς επισκέπτες ακριβώς για να δουν πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Συγκεντρώνει μεγάλο μελετητικό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο γίνονται 2-3 διπλωματικές εργασίες ή και μεταπτυχιακές διατριβές ή και διδακτορικά εκπονούνται, ας πούμε, ερευνητικά προγράμματα κλπ. Για να δουν πτυχές του οικοσυστήματος, ισχυρά και αδύναμα σημεία του. Και, όπως είπα, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας ιδιότυπος συνεταιριστικός τουρισμός. Πολλοί θέλουν να δουν από κοντά αυτά τα πράγματα. Αυτό το οικοσύστημα λοιπόν διαχέεται σε όλους τους κλάδους οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Στον πρωτογενή τομέα λοιπόν υπάρχουν συνεταιρισμοί, ένα συνεταιρισμό στο γάλα, πρόβιο και γελατινό, στα σιτηρά, στα σαλιγκάρια, στην ντομάτα, στο καπνό, στο μέλι, στα όσπρια, στη στέβια, στις υπερτροφές, στην αμπιολογία και στα δασικά προϊόντα. Στη μεταποίηση έχουμε την παραγωγή γλυκαντικών ουσιών από στέβια, στο κρασί, μαρμελάδες από υπερτροφές, στερεά καύσιμα, pellets, ενέργεια, κατασκευές. Και στις υπηρεσίες έχουμε υπηρεσίες προσαγωγικές εκμεταλλεύσεις, εμπορία φαρμάκων, εμπορία αρμοδικών εφοδίων, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συνδυστική τράπεζα κανείς δηλαδή, τουρισμός και αγροτουρισμός, πρόνοια, καταπολέμηση διακρίσεων, θέατρο, πολιτισμός, στέγαση και απασχόληση προσφύγων. Τώρα, τι μέγεθος έχει αυτό το πράγμα, με νούμερα. Πάνω από 11.000 καρδιτσιώτες είναι μέλη συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων που έχουν σχέση όμως με αυτό που λέμε παραγωγή. Πάνω από 5.000 πολίτες συμμετέχουν επιπλέον σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συλλόγων, τεχνοποιητική, πολιτιστική, σύλλογη σε επίπεδο χωριού. Και μιλάμε για δραστήριο συλλόγου, έτσι. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές είναι 105. Η εποχιακή είναι επιπλέον 68 και έχουν σχέση με αγροτικές εργασίες. Ο κύκλος εργασιών είναι πάνω από 65 εκατομμύρια τον χρόνο όλων αυτών των φορέων και είναι περίπου το 6,5-6,4% του ΑΕΠ, του τοπικού ας πούμε καθάριστου προϊόντος. Αυτό αν το δούμε σε επίπεδο πληθυσμού, το 13% των κατοίκων συμμετέχουν σε τέτοιες συλλογικότητες και όπως είπα πριν σε επίπεδο ΑΕΠ νομού, που είναι η χώρη προϊόντος, είναι 6%, 6,4. Είναι 4 φορές πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Ο εθνικός μέσος όρος από την επιχειρηματικότητα της κοινωνικής οικονομίας είναι γύρω στο 1,4% σύμφωνα με μελέτες του Υπουργείου. Βέβαια, αυτά τα εγχειρήματα έχουν ένα πολλαπλάσιο κοινωνικό αντίκτυπο που δεν υπολογίζεται με αυτούς τους δείκτες της κλασικής οικονομίας. Τι συμβαίνει με αυτά, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταρχήν αυτό που πρέπει να πω είναι ότι υπάρχει μια εδρεωμένη κουλτούρα συνεργασίας. Θα πω ένα παράδειγμα για να είναι κατανοητό. Υπάρχει καρδιτσιώτης που έχει βάλει στη συνδεστική τράπεζα 500.000 ευρώ. Όχι σαν κατάθεση, σαν συνδεστικές μερίδες. Είναι χρήματα τα οποία δεν μπορεί να κρατήσουν. Ή δεν θέλει να κρατήσουν, αν θέλει. Θα περίμενε κανείς αυτός ο άνθρωπος όταν γίνονται γενικές συνελεύσεις, ας πούμε, για να δοθεί, να αποφασιστεί αν θα δοθεί μέρισμα ή όχι, να λέει να δοθεί μέρισμα. Γιατί πρέπει να κερδίσει από τα λεφτά που έχω. Είναι ο πρώτος που λέει ότι δεν πρέπει να δώσουμε μέρη. Γιατί πρέπει η τράπεζα να δυναμώσει και πρέπει να αντέξουμε στην κρίση και στον κόσμο. Είναι ο πρώτος. Επίσης συμμετέχει σαν εγχειρήματος. Και εκεί, επίσης με τέτοια, θα έλεγα, γενναιόδορη στρατηγική. Είναι αυτό αντίληψη κεφαλαιοκράτη που βάζει τα λεφτά, τα επενδύει, να το πω έτσι, για να κερδίσει περισσότερα ή είναι κάτι άλλο. Ένα μικρόβιο, να το πω έτσι, που κυκλοφορεί στην καρδίτσα και αλλάζει την κουλτούρα της οικονομικής αντίληψης. Αυτό που μας έλεγε δηλαδή ο κ. Μιτζάς πριν, ότι υπάρχει άλλος τρόπος που είναι τα πράγματα.
Δηλαδή, εκτός από τη μεγιστοποίηση των κενδών και των κεφαλαίων, υπάρχει και η κοινωνική καταξίωση, υπάρχει και η καλή σχέση με τον φίλο και με το γνωστό και με το ότι να περνάμε χρόνο μαζί, να συζητάμε για κοινές υποθέσεις, να παράγουμε κοινά πράγματα κ.ο.κ. Αυτή η κουλτούρα λοιπόν που ήθελε η συζήτηση στην χώρα μας και στην Καρδίτσα έχει τεθεί εδώ και χρόνια. Επίσης, η Καρδίτσα είναι σήμερα ένα σημείο τομής ευρωπαϊκών δικτύων. Πω μερικά παραδείγματα. Ο Δήμος Καρδίτσας είναι ένας τουρέας του ενός δικτύου πόλεων και περιφερειών που ασχολούνται με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Αναπτύσσουν πολιτικές δηλαδή ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Η Συνδεστική Τράπεζα είναι μέλος του ΦΕΜΠΕΑ, ενός πανευρωπαϊκού δικτύου, στο οποίο ανήκουν με τρατοριά ηθικές τράπεζες, οι οποίες επίσης προσπαθούν να παράγουν και να προτείνουν πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ της κοινωνικής οικονομίας και των ηθικών, να το πω έτσι, κλιματικών συναλλαγών. Η ενεργειακή κοινότητα, η ΕΣΕ, για την οποία θα πω και μερικά πράγματα αργότερα, είναι μέλος του ΡΕΣΦΟ, ενός δικτύου 3.000 ενεργειακών συνδεσμών σε όλη την Ευρώπη. Για να ξέρει κανείς, θα είναι μέλος πολλών δικτύων, ευρωπαϊκών, εθνικών και μεγάλων κοινότητων. Άρα λοιπόν, δεν γίνεται κάτι έτσι τυχαία, αλλά υπάρχει και μια στρατηγική από πολλούς φορείς, οι οποίοι προσπαθούν να την δρομολογήσουν και να την υλοποιήσουν. Τώρα λειτουργεί και μια θερμοκοιτίδα συνεργασμού, την ευθύνη της οποίας έχει η Αναπτυξιακή, την οποία αναπτύσσουμε με εντολή, να το πω έτσι, των τοπικών φορέων. Ποια είναι η δουλειά της θερμοκοιτίδας? Φιλοξενεί κάθε τέτοιο καινούργιο εγχείρημα. Το φιλοξενεί στα πρώτα στάδια, από την σύλληψη της ιδέας μέχρι και την πρώτη επένδυση, μέχρι την ίδρυση και δραστηριοποίησή του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί, να μηδενιστεί το κόστος, το ρίσκο, να το πω έτσι, ο κίνδυνος, η αβεβαιότητα, η οποία πολλές φορές αποθαρρύνει κάποιους πολίτες να πάρουν έστω και ένα χιλιάρικο, ένα πεντακοσάρικο, να δημιουργηθεί ένας συνδεσμός, μια συλλογικότητα, γιατί φοβούνται να το χάσουν ή ότι θα το φάνε κάποιοι. Πράγμα που δεν έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα μας. Επίσης, αναπτύσσεται ένα σύστημα κοινωνικής χρηματοδότησης με πρωτοβουλία αλλά και υποστήριξη από ασφορείς, με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας, μία έκφραση της οποίας είναι οι μικροχρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις δηλαδή δανειακού τύπου μέχρι 25.000 ευρώ, αλλά χωρίς εγγυήσεις και όλα αυτά τα γνωστά που βάζουν οι τράπεζες και τελείγουν τους ανθρώπους σε μια χώρα χαρτί. Και απευθύνονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις σε άτομα, νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι. Διατίθεται μόνο για παραγωγικούς σκοπούς. Γενικώς η Συνδεστική Τράπεζα δεν δίνει καταναλωτικό τίποτα. Δίνει μόνο δάνεια για να κάνει κάποιος κάτι. Το σημαντικό, αν θέλετε, αυτό που αποτελεί καμπή στην όλη ιστορία είναι ότι όλοι αυτοί οι φορείς αρχίζουν δειλά-δειλά να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και να σχεδιάζουν κοινές στρατηγικές και κοινές υπηρεσίες. Αυτά είναι πληκτικά πράγματα, γιατί όπου πηγαίνουμε και τα λέμε, ή εμείς, ή η Συνδεστική Τράπεζα, ή οι άλλοι συνδεσμοί, ας πούμε, κάνουν αυτές τις παρουσιάσεις, υπάρχει ένα συνδεσμό, πράγμα, τι ωραία κλπ. Δικαίωμα μας την ευσυχάζουν. Αναφέρθηκε πριν και από τον κύριο Ριτζά ότι ένας στους τέσσερις Αμερικανούς είναι συνδεσμένοι. Αυτό δεν το ακούμε συχνά. Αυτό που ακούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι είναι μια καπιταλιστική οικονομία, οι πολιτικές παίζουν ρόλο, τα χρηματιστήρια, τα έτσι, τα γλώσσα, βέβαια. Όχι, αν μας πει κάποιος ότι ένας στους τέσσερις Αμερικανούς είναι συνεταιρισμένος, είναι μέλος συνεταιρισμού, κάπως θα μας φανεί ότι πα, είναι δυνατόν. Μήπως δεν ισχύει. Ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση Αμερικάνος αγρότης να ξεκινήσει αγροτική δραστηριότητα χωρίς να συνεργαστεί. Χωρίς να εγγραφεί πρώτα στο συνδεσμό του κλαμπ. Και μιλάμε για αγρότες με 10.000 στρεμμάτων. Στην Καρδίτσα έχουμε αγρότες με 30 στρέμματα που λένε ότι εγώ συνεργαστώ. Πού να βάλω λεφτά, εγώ να τα φάει ο άλλος. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συνεισφορά, η συμβολή των συνδεσμών
στοιχεία της πίνκας ρεπιδίωσης κοινωνικής οικονομίας στην, στο ΑΕΠ είναι 8 έως 15% ανάλογα την ώρα, εδώ είναι 1,4% πριν, ενώ αποδείχθηκε στην πράξη και δεν είναι η πρώτη φορά που αποδείχνεται ότι σε συνθήκες κρίσης οι χώρες που έχουν αναπτυγμένο τομέα της κοινωνικής οικονομίας, του συνδεσμού, αντιμετωπίζουν την κρίση πιο ομαλά, πιο ήπια. Η κρίση δεν περνάει και δεν ακουμπάει όλη την οικονομία. Ενώ σε αντίθεση, η δικιά μας οικονομία διαλύθηκε κυριολεκτικά και δεν ξέρουμε αν καταφέρουμε να συνέλθουμε από αυτό, αν καταφέρουμε δηλαδή να επιδείξουμε το αυλάκι που λέμε. Είναι το συζήτηση αυτό, κατά τη γνώμη μου. Η κρίση λοιπόν μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και το μόνο ίσως θετικό είναι ότι ξεκίνησε μια τέτοια κουβέντα για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον μας και τι συμφωνίες να κάνουμε μεταξύ μας, τι κοινωνικές συμβάσεις να κάνουμε ώστε να μην ξαναμασυμβεί αυτό σε εμάς τα παιδιά μας, τα γονεί μας. Τώρα, γιατί χρειάζεται ένα οικοσύστημα, γιατί χρειάζεται δηλαδή εκτός από την ύπαρξη μεμονωμένων συνεταιρισμών που ξέρετε σε όλους τους νομούς υπάρχουν συνεταιρισμικοί συλλογικότητες. Σε όλους. Δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που να μην υπάρχουν συλλογικές δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας. Το πρόβλημα που υπάρχει, το κυρίαρχο πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι ένας αγροτικός συνεταιρισμός δεν αναγνωρίζει ως συνεταιρισμό έναν αστικό συνεταιρισμό ή έναν δραστικό συνεταιρισμό ή μια κεντσέπη. Λένε ότι εμείς είμαστε άλλο πράγμα. Και δεν κάθονται ποτέ στο ίδιο τραπέζι για να αναπτύξουν κοινές υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι συνεταιρισμοί να τηρήσουν τις συνεταιριστικές αρχές. Οι συνεταιριστικές αρχές είναι 7 και έχει αποδειχθεί ότι όποιοι συνεταιρισμοί, όπως σαν τους δικούς μας, που δεν τηρούν αυτές τις συνεταιριστικές αρχές, καταραίουν στα 10. Γιατί μία από τις συνεταιριστικές αρχές είναι ο έλεγχος. Πώς θα κάνεις έλεγχο, αν δεν αναπτύξει μηχανισμούς. Ένας μεμονωμένος συνεταιρισμός δεν τον συμφέρει να αναπτύξει τα εταιρεία. Ενώ 10-15, γίνεται απόλυτα. Οι πέδες, ένας συνεταιρισμός αν δεν εκπαιδεύει τα μέλη του αλλά και τους πολίτες γύρω, κάποια στιγμή θα αποσπευθεί και θα καταρρεύσει. Οι εκπαιδεύσεις είναι ακριβή διαδικασία. Ένας συνεταιρισμός μόνος του δεν μπορεί να κάνει. Ή ας πούμε η έννοια για την κοινότητα, που σημαίνει σχεδιασμό και στρατηγική παρέμβαση στην κοινότητα. Πώς θα το κάνεις σαν συνεταιρισμός, ένας μόνος του, και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, χωρίς ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών, χωρίς ένα οικοσύστημα που θα συνέχονται και θα συνεργάζονται όλοι αυτοί μεταξύ τους, δεν μπορεί να εφαρμοστούν και να τηρηθούν οι συνεταιριστικές αρχές και άρα λοιπόν αρχίσει η ζέδια και η κατάρρευση. Τέλος πάντων, η κρίση δημιούργησε την ανάγκη για συνέργειες, οικονομίες κλίμακας, ανάπτυξη του κύρους, της διαφάνειας, βελτίωση της προσέλκυσης νέων εγγραφών, άρα κεφαλαίκης επάρκειας των δεσμών κλπ. Κλπ. Για να επιταχύνω και την διαδικασία, γιατί ήδη αράξησε το γόνατο εδώ και είναι. Λοιπόν, επίσης, ένας μόνος του συνεταιρισμός δεν μπορεί να αναπτύξει σύγχρονα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, ενώ συνεργασία κάποιων συνεταιρισμών με κάποιο χρηματοπιστωτικό είδημα, μια συνεταιριστική τράπεζα, μπορεί να δημιουργήσει καινούργια πράγματα που δεν θα δω σε λεπτομέρειες τώρα, αλλά συμβαίνουν. Ανάπτυξη χωρίς κεφάλαια δεν μπορεί να υπάρξει, έτσι. Ποια είναι τα συστατικά μέρη ενός οικοσυστήματος? Δεν είναι μόνο τα φυσικά ή κανονικά πρόσωπα. Είναι και οι σχέσεις, οι εσωτερικές διαδικασίες, οι συμβάσεις και οι συμφωνίες που θα κάνουμε. Αν θέλετε, αυτό είναι το κυριότερο κομμάτι. Γιατί απαιτεί δημοκρατία, απαιτεί διαβούλευση, απαιτεί διάλογο, απαιτεί σύγκρουση, απαιτεί πολλά πράγματα δύσκολα, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη διαχείριση. Και άρα εργαλεία είναι μόνο. Οι εσωτερικές σχέσεις και οι διαδικασίες είναι αυτές που μετατρέπουν ένα σύνολο φορέων σε οικοσύστημα. Και αν υπάρχουν αυτές τις σχέσεις, αρχίζει και χτίζεται ένα δίκτυο συνεργασιών το οποίο αναβαθμίζεται συνέχεια και προκύπτουν νέες και νέες υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούν νέο πλούτο, αν θέλετε, πλούτο όχι οικονομικό κατά ανάγκη ή μόνο, αλλά και αυτό που λέμε ευημερία σε μια περιοχή. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Το πώς θα συνεργαστούμε ξεπερνώντας αυτό που λέμε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά την θεσμική διάσπαση που υπάρχει στη χώρα μας.
τι εννοούμε όταν λέμε θεσμική διάσταση, το ότι ο ένας δεν αναγνωρίζει τον άλλον ως συλλογικό. Αυτό έχει δύο άκρες, μία από τα πάνω, το κράτος, που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάνει νόμους για τους αγροτικούς εθισμούς, το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει τους αστικούς, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος κάνει τους δασικούς και τους, και τους ενεργειακούς, το Υπουργείο Εργασίας κάνει τους σχηματικούς και τους εργαζομένων, το Υπουργείο Υγείας παλιά έκανε σχήματα κλπ. Κλπ. Δηλαδή ένα πολυδέατερο πράγμα που δημιουργεί σύγχυση και διάσπαση που πορεύεται από τα πάνω. Υπάρχει από τα κάτω ευθύνη βέβαια ότι πολλές φορές τα μέλη των συλλογικοτήτων περιθωρούν ας πούμε το μαγαζάκι τους εισαγωγικά ή προϊσταγωγικά και δεν νιώθουν την ανάγκη να συνεργαστούν με τον διπλανό γιατί αυτός είναι διαφορετικός, γιατί πρεσβεύει άλλα πράγματα, γιατί έχει άλλες ιδέες, γιατί. Δεν θα το πω σε λεπτομέρειες, είναι ένα θέμα πάντως που πρέπει να το συζητήσουμε. Και θα κλείσω με κάποιες φωτογραφίες αλλά και με το πώς υποστηρίζεται ένα οικοσύστημα. Δηλαδή, πώς στείνεται, πώς αρχίζει και ξεκινήγεται ένα πεπεμένο κουβάρι και να καταλήξει αυτό. Όπως είπα, από το 1994 άρχισε να λειτουργεί η θερμοκοιτίδα συνεργασμού και ξεκίνησε με την υποστήριξη της Δημοτικής Τράπεζας κλπ. Και τώρα σήμερα φιλοξενεί 2 αστικούς συνεργασμούς, 5 αγροτικούς συνεργασμούς, 3 ΚΕΣΕΦ, 3 δίκτυα μικρών επιχειρήσεων, 1 ΜΚΟ, 2 συλλόγους κλπ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι από τη φιλοξενία μέχρι και πιο σύνθετα πράγματα, καταρχήν λιγάκι, με σκοπό να μηδενιστεί το κόστος έναρξης και να μην νιώθουν άβολα οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό, να αρχίσουν να οργανώσουν τη συζήτησή τους έτσι ώστε να καταλήξουν και να συναποφασίσουν το τι θα κάνουν. Αυτό δεν είναι μια υποστήριξη που μπορεί να γίνει αυτόματα και από μόνο. Να πω για τα αποτελέσματα. Το 1994 λοιπόν ιδρύθηκε ένας πιστωτικός συνεταιρισμός, δεν ήταν ακόμα στην Δυτική Τράπεζα, φιλοξενήθηκε για 2 χρόνια, χωρίς κόστος στην ανάπτυξη της καρδίτσας. Το 1998, 4 χρόνια μετά, πήρε άδεια να λειτουργήσει ως Δυτική Τράπεζα. Σήμερα έχει πάνω από 9.000 μέλη, έχει πάνω από 17 εκατομμύρια ίδια κεφάλαια και στην περίοδο της κρίσης διπλασίασε τις χορηγήσεις και τις καταθέσεις σαν αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των πολιτών και στήριξε την τοπική οικονομία, η οποία πέρασε λιγότερο εμπόδιμα από τον ομάδα. Η ΕΣΕΚ είναι ένας συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 2010, είναι αστικός συνεταιρισμός επίσης. Σήμερα έχει πάνω από 380-390 μέλη, μπορεί να ξεπεράσει και 400 αυτή τη στιγμή και έκανε μια επένδυση για την αξιοποίηση της δασικής βιομάζας σαν πρώτο βήμα, μέσα από το πρόγραμμα Λίτρα, αλλά και με ίδια κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια ξεπερνούσαν τότε που ιδρύθηκε τα 420.000 ευρώ. Και από τον Οκτώβριο μας πέρασε να λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής pellets, η οποία λειτουργεί καθημερινά και παράγει, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας φυτά για την ώρα και έπεται συνέχεια. Είναι μια επέκταση ίσως μέσα στον επόμενο χρόνο. Με στόχο να μπει και στο τομέα της ενέργειας, της παραγωγής και ηλεκτρικής ενέργειας εκτός από την παραγωγή στερεών καυσίμων. Αυτές είναι κάποιες φωτογραφίες από το μονάδα, από το εργοστάσιο, από κάποιες επισκέψεις. Το ΕΦΚΑΡΠΟ είναι ένας αγροτικός συνεταιρισμός που παράγει υπερτροφές σε πρωτογενές επίπεδο και τις μεταποιεί, παράγοντας αποξηραμένα φρούτα, να το πω έτσι, ή και μαρμελάδες. Η στέβια είναι ένα συνδυασμό που παράγει γλυκαντική ουσία, ξεκινάει και αυτός από την πρωτογενή παραγωγή και συνεχίζει στη μεταποίηση. Ο συνδυασμός αγροτικός επίσης και αυτός ο ψυχαντός που παράγει όστρια. Αγροτικός συνδυασμός με μηχανική ντομάτα σε δίμητρα. Και θα κλείσουμε τα δίκτυα επιχειρήσεων, τα οποία δεν είναι συνεταιρισμοί, είναι συλλογικότητες, που συντονίζουν, αν θέλετε, οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσουν κοινές υπηρεσίες, συμμετέχουν σε εκθέσεις κλπ. Με στόχο να ενσωματωθεί εξωστρέφεια σε τέτοιου είδους μικρές επιχειρήσεις. Μέσα από τα δίκτυα αυτά, αρκετές από αυτές γίνανε εξαγωγικές. Τέτοια δίκτυα υπάρχουν και στον χώρο του τουρισμού, του αγροτουρισμού κλπ. Σας ευχαριστώ.